Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλά να βρεθείτε όπου και αν είστε, όπου και βρίσκεστε. Laikoura.gr. Είμαστε εδώ στο Μπελούγκα, όπου ο Αντώνης ο Μαρκούλης σήμερα θα παρουσιάσει τους, θα παρουσιάσει την κάθοδό του στο Δήμο Βέρειας. Laikoura.gr. Εδώ είμαστε. Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας καλωσορίζουμε στην παρθενική μας εμφάνιση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν το Μάιο του 2019. Να πούμε ότι στο πάνελ το σημερινό έχουμε εκπρόσωπο της κίνησης Πολίτες σε Δράση, έχουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Συντονιστής δεν θα υπάρξει. Θα πει δύο λόγια ο εκπρόσωπος της κίνησης Πολίτες σε Δράση και στη συνέχεια θα αναφερθώ εγώ σε ό,τι έχουμε να πούμε γενικότερα. Κύριος Στολιόπουλος ο Αντώνης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να ξεκινήσουμε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα που θα μας οδηγήσει στις εκλογές του Μαΐου. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε οι Πολίτες σε Δράση. Αφετηρία μας είναι η ιδέα του ενεργού πολίτη. Του πολίτη που δεν θέλει απλά να ψηφίζει, αλλά που θέλει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις, από τη διαμόρφωση των απόψεων, των προτάσεων, των σχεδίων, αλλά και την επόμενη μέρα της υλοποίησής τους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας? Σημαίνει ότι δεν είμαστε ένας εκλογικός μηχανισμός, ο οποίος θα έχει ημερομηνία λήξης, αλλά τόσο πριν τις εκλογές θα συνεργαστούμε για να φτιάξουμε τα σχέδιά μας, το πρόγραμμά μας, την πρότασή μας για την επόμενη μέρα. Θα είμαστε εδώ, αλλά θα είμαστε παρόντες και την επόμενη μέρα στο πώς αυτά αφενός μεν θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται, αφετέρου δε θα πρέπει να γίνουν πράξη. Και γιατί όχι μόνοι μας? Είναι μια εύλογη ερώτηση. Σαν ένα σχήμα αυτοδιοικητικό Πολίτες σε Δράση. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι λογικές της αυτοδυναμίας έχουν αποτύχει παταγωδώς, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή με όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και στα δημοτικά πράγματα με την εικόνα αυτή που έχουμε και στο δικό μας Δήμο, αλλά και γενικότερα στους Δήμους. Τι λέει αυτή η εικόνα? Ο Δήμαρχος είναι συνήθως ενός ανδρός αρχή. Αν δεν είναι έτσι, είναι μια λιγομελής ομάδα που είναι δίπλα του, και αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε γύρω μας. Ποια είναι λοιπόν η πρόταση? Με την ευκαιρία και όλα της απλής αναλογικής, που σημαίνει πια ότι όλοι οι συνδυασμοί, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και κατ' επέκταση όλοι οι πολίτες θα έχουν λόγο στα πράγματα του Δήμου, η συνεργασία είναι αυτή η οποία δείχνει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Με ποιους θα συνεργαστούμε και πάνω σε τι? Επιτρέψτε μου εδώ να διαβάσω τρεις γραμμές από την ιδρυτική μας διακήρυξη, γιατί λένε ακριβώς αυτό.